Με περισσότερου από 70 άμεσου και πάνω από 120 έμεσου εκθέτε, αλλά και με πλήρη κάλυψη του εκθεσιακού χώρου του Διεθνού Εκθεσιακού Κέντρου Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στη ΒΥΠΕ Κομωτινή επιστρέφει από τι 20 έω και τι 22 Νοεμβρίου η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έπειτα από έναν χρόνο απουσία. Στο επίκεντρο τη φετινή έκθεση που συνδιοργανώνουν η ΔΕΘΧΕΛΕΞΠΟ και η Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται η τοπική παραγωγή με αιχμή τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, των αγροτικών προϊόντων, των παραδοσιακών ειδών αλλά και με κλάδου όπως τα έπιπλα, η θέρμανση, τα ελαστικά, οι συσκευές και τα σκεύη και εκείς χρήσεως και πολλά ακόμη. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Μιχάλης Αμυρίδης υπογράμμισε πως στόχος της περιφέρειας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών που την απαρτίζουν. Η έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη είναι μια έκθεση θεσμός για την περιφέρεια τη δικιά μας. Γίνεται στο εκθεσιακό κέντρο που βρίσκεται στη βιομηχανική παροχή της Κομοτηνής. Είναι μια έκθεση την οποία την συνδιοργανώνει η περιφέρεια μαζί με τη ΔΕΘ-ΧΕΛΕΞΠΟ. Η περιφέρεια είναι πολύ ευαίσθητη με την προβολή των επιχειρηματιών και των παραγόμενων προϊόντων και γι' αυτό στηρίζει όλε αυτέ τι εκθέσει που γίνονται σε όλε τι περιφερειακέ ενότητε και στην Ξάνθη, αυτή που κάνει το επιμελητήριο τη Ξάνθης, και αυτή τη κομοτήνης Αυτή τη κομοτήνης είχε μια ιδιαιτερότητα. Ε, δεν, τα τελευταία χρόνια είχε, είχε μειωθεί η επισκεψιμότητά τη, είχε μειωθεί η, η ακτινοβολία τη, και, ήτανε... και οικονομικά δεν πήγαινε καλά. Συνεπώ, για μια χρονιά αποφασίσαμε να μην την κάνουμε, να δούμε τι γίνεται, συμβαίνει, γιατί άποψη περιφερειάρχη είναι όταν τα παράμε στο και ένα ευρώ, αυτό να φέρνει μετρήσιμα και πρακτικά αποτελέσματα άμεσα. Ε... Συνεργαστήκαμε με τη ΔΕΣΚΕΛΕΞΠΟ, Έγινε μια νέα οργανωτική επιτροπή και φέτο γίνεται μια επανεκκίνηση τη έκθεση. Γενική έκθεση έχει 70 περίπτερα, 120 εκθέτε μέσα στα περίπτερα. Έχει γεμίσει ο χώρο τη εκθέσεω. Ε, νομίζω ότι είναι ένα ξεκίνημα το οποίο γίνεται με καλά βήματα, ούτω ώστε τα επόμενα χρόνια να σταθεί πιο δυνατά στα πόδια τη και να αποτελέσει ένα οικονομικό γεγονό για την ευρύτερη περιοχή, ακόμα και για του ε, γειτονέ μα. Θα έχει φέτο και συμμετοχή από την Τουρκία ε, και είναι πολύ ευχάριστο και ελπίζουμε του χρόνου να έχει ακόμα περισσότερε από όμορφε χώρε. Τα εγγένεια, έχει ξεκινήσει ήδη η έκθεση. Τα εγγένεια είναι σήμερα την Παρασκευή, 7 η ώρα το βράδυ, όπου θα τα εγγενιάσει η Υπουργό. Ε, Μακεδονίας-Θράκης ε, και νομίζω ότι δίνεται μια ε, ε, ευκαιρία στους επιχειρηματίες της περιοχής να ε, κάνουν γνωριμίες, να κάνουν συμφωνίες, αλλά και να δείξουν σε όλους τους υπόλοιπους εμάς τι προϊόντα έχουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη από ό,τι ανακοινώθηκε για από την πρώτη χρονιά και εγώ καλώ όλους τους συντοπίτες μας να την επισκεφθούν μία από αυτές τις τρεις ημέρες γιατί νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πλούσιο θα είναι και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκθέσει ζωγραφική από ντόπιου καλλιτέχνε, βραδιέ κρασιού και τσίπουρου με χορευτικά, δωρεάν βόλτε με άλογα από τον υπηκό πολιτιστικό όμιλο Κομοτινή, μαθήματα παιδική αυτοάμυνα, ροκ μουσική, γευσυγνωσίε τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και ομιλία από το τμήμα οικονομικού τμήματο του Δημοκρήτιου. Η είσοδο στη φετινή διοργάνωση θα είναι δωρεάν για όλου ενώ θα υπάρχει και δωρεάν μεταφορά των από το σταθμαρχείο των αστικών λεωφορείων Κομωτινή προς το εκθεσιακό κέντρο και αντίστροφα να μία ώρα. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 10 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ.